Γεια σου, εγγονέ μου. Γεια σου, εγγονούλα μου. Παππού! Είσαι έτοιμος, αγόρι μου. Ο Μπόμπινας και ο παππούς του θα πήγαιναν βόλτα. Η Μπέμπα δεν θα πήγαινε μαζί τους και στενοχωρήθηκε πολύ. Μαμά, κοίτα τι έκανε η μικρή. Κοριτσάκι μου, γιατί το έκανες αυτό? Ήθελα να πάρω τον αρκούδο μαζί μου. Θα βάλω τον αρκούδο στο πλυντήριο για να καθαρίσει και θα γίνει σαν καινούριος. Δεν θέλω ο αρκούδος να μπει στο πλυντήριο. Έλα, αγοράκι μου, θα πάμε για κολοκύθες. Ω, τι μεγάλο αγόρι! Ελπίζω οι κολοκύθες να μην είναι τόσο μεγάλες όσο εσύ. Oh, wow. Δες πόσες κολοκύθες, αγοράκι μου. Είναι πολύ αστεία κολοκύθα. Μου φαίνεται ότι σου αρέσει πολύ. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Γεια σας, κυρία μου. Ο εγγονός μου ήρθε να πάρει μια κολοκύθα. Α, ωραία. Οι κολοκύθες μου είναι πολύ γνωστές, ξέρεις. Ναι. Α, ναι. Έχω ένα άλμπουμ με φωτογραφίες που μου στέλνουν παιδιά από πολλά μέρη με τις κολοκύθες μου αφού τις διακοσμήσουν και τους βάλουν κεράκια. Από πού έρχονται οι κολοκύθες? Γίνονται από αυτά τα μικρά σποράκια. Αλήθεια! Ο Μπόμπυρας ξαφνιάστηκε που είναι τόσο μικρό σποράκι, μπορούσε να γίνει κάτι τόσο μεγάλο. Καλή διασκέδαση! Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Αντίο. Εγγονέ μου, αγόρι μου, πού είσαι? Εδώ είμαι! Α, ώστε περνάς τόσο καλά που μάλλον δεν θα πρόλαβες ακόμη να διαλέξεις ποια κολοκύ θα σου αρέσει. Μου αρέσει αυτή εδώ. Αυτή... Αυτή... Για μισό λεπτό, μικρέ μου. Μόνο μία μπορείς να πάρεις. Αυτή θέλω. Είναι πολύ βαριά. Θα κουβαλήσω εγώ αυτή και εσύ τη μικρούλα. Να τη δώσεις την αδερφούλα σου. Εντάξει. Τώρα που αδειάσαμε την κολοκύθα της εγγονής μου, μπορούμε να ζωγραφίσουμε ένα προσωπάκι επάνω. Η Μπέμπα και εγώ πλύναμε τον αρκούδο στη λεκάνη και τον κάναμε σαν καινούριο. Σε ευχαριστώ, μικρή. Σου έφερα μία κολοκύθα. Περίπου εδώ, καλέ μου. Τώρα κάνε τις τρύπες κι εσύ. Τώρα έρχεται το καλύτερο. Ο Μπόμπυρας! Η Μπέμπα έχει δίκιο. Αυτή η κολοκύθα σου μοιάζει πολύ, Μπόμπυρα. Ο Μπόμπυρας είχε και αυτός τώρα φωτογραφίες με την κολοκύθα του για να στείλει στην καλή του φίλη. Ένας νέος με ρυθμό. Για τον Μπόμπυρα τίποτα δεν είναι καλύτερο από μια βόλτα στο πάρκο. Πρώτα θα πάω στις Κούνιες, μετά στην Τζουλήθρα, μετά... Αρκούδος! Ορίστε! Σε ευχαριστούμε, αγάπη μου. Αυτό ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Μουσική! Ο Μπόμπυρας δεν είχε ξανακούσει μουσική στο πάρκο και αναρωτήθηκε από πού ερχόταν. Μουσική. Να μείνουμε. Φυσικά, αγάπη μου. Ναι. Ο Μπόμπυρας περνούσε υπέροχα ακούγοντας μουσική και χόρευε με την Μπέμπα. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ όμορφο. Μου θυμίζει ένα τραγούδι που συνήθιζα να παίζω στο πιάνο. Έρθουμε αύριο πάλι. Μα θέλω να τους ακούσω να παίζουν μουσική τώρα. Θέλεις να ακούσεις μια ιστορία?
Η γιαγιά έβλεπε ότι ο Μπόμπυρας σκεφτόταν ακόμα τους μουσικούς στο πάρκο. Ήθελε πολύ να ακούσει κι άλλη μουσική. Να δοκιμάσω κι εγώ. Μάλλον θέλει κούρδισμα το πιάνο. Παίξε ένα τραγούδι, γιαγιάκα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πώς πάει? Ναι, αυτό είναι. Του Μπόμπυρα του άρεσε πολύ η μουσική και ήθελε να παίξει κι αυτός. Κοίτα, γιαγιά, είμαι ο drummer. Από ό,τι βλέπω, σας αρέσει πολύ η μουσική. Θέλετε να μπείτε στην μπάντα μου? Αλήθεια? Φυσικά, αλλά θα χρειαστείτε καλύτερα όργανα. Μα δεν έχουμε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, θα τα φτιάξετε μόνοι σας. Ο φιλαράκος μας ενδιαφερόταν πολύ για αυτό που έκανε η γιαγιά του. Δεν μπορούσε να περιμένει όμως. Θέλω να το κάνω εγώ. Πώς φτιάχνει η μουσική? Λοιπόν, όταν το κουνάς βγάζει ένα γαργαλιστικό θόρυβο. Λέγεται μαράκα. Ουψ. Αλλά ίσως πρέπει να βάλουμε το καπάκι πρώτα. Κοίτα, μικρή, κάνω μουσική. Κι εγώ. Εντάξει, τώρα όμως είναι η σειρά μου. Θα φτιάξουμε τα δικά σου μουσικά όργανα, αγάπη μου. Απογοητεύτηκε που δεν μπορούσε να παίζει τη μαράκα. Είχε πολύ πλάκα. Μα θέλω να παίξω μαράκα. Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο μουσικό όργανο που θέλεις να παίξεις? Αυτό που είδαμε στο πάρκο. Θέλω να παίξω drums. Λοιπόν, πάρε το κουτάλι και... Είμαι ο drummer. Μην το χτυπάς τόσο δυνατά, θα σκίσει το καπάκι. Wow. Τώρα έχετε και οι δύο τα δικά σας μουσικά όργανα. Του Μπόμπυρα του άρεσε το τύμπανο. Τι ωραίο θόρυβο που έβγαζε. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουν οι μουσικοί όταν παίζουν όλοι μαζί? Ακούν ο ένας τον άλλον όταν παίζει. Έτσι παίζουν ταυτόχρονα και έχουν ρυθμό. Αυτό είναι. Εντάξει, μισό λεπτό. Ακούστε πρώτα. Βλέπετε πώς το χέρι μου πάει πάνω κάτω? Όταν το δείτε να πηγαίνει κάτω, τότε θέλω να χτυπήσετε τα χέρια σας όπως χτυπάω τα δάχτυλά μου. Λοιπόν, πάρτε τα οργανά σας και παίξτε μαζί μου. Μην ξεχνάτε να ακούτε. Προχωράει το καράβι μέσα στο νερό και όλοι χαίρονται που έχει τόσο καλό καιρό. Πολύ ωραία! Ο Μπόμπυρας ευχαριστήθηκε πολύ με τη μουσική που έπαιζαν. Νόμιζε ότι έπαιζε σαν τους μουσικούς στο πάρκο. Γεια σας, παιδιά! Πώς περάσατε? Διηγήθηκε στη μαμά του πόσο ωραία πέρασαν σήμερα. Φτιάξαμε δική μας μουσική. Αλήθεια? Τι είναι αυτό, αγάπη μου? Είναι μια μαράκα. Και αυτά είναι τα drums μου. Η γιαγιά μας βοήθησε να τα φτιάξουμε. Μα τι ωραία πράγματα που κάνατε. Άκου. Προχωράει το καράβι. Ακούσαμε μουσική στο πάρκο και θα παίξουν και αύριο. Να πάμε, σε παρακαλώ. Αν μπορεί η γιαγιά να σας πάει. Θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ο φιλαράκος μας στενοχωρήθηκε που δεν θα άκουγε μουσική σήμερα στο πάρκο. Α, τι κρίμα. Μα νομίζω πως έχω κάτι που ίσως σας χαροποιήσει. Ίσως κάνουμε εμείς τη συναυλία σήμερα. Wow! Ακολούθησέ με.
Προχωράει το καράβι μέσα στο νερό και όλοι χαίρονται πολύ που έχει καλό καιρό. Προχωράει το καράβι μέσα στο νερό και όλοι χαίρονται πολύ που έχει πολύ καλό καιρό. Του Μπόμπιρα του άρεσε να παίζει με το τύμπανό του. Ήταν η καλύτερη μέρα που έζησε ποτέ. Κάντο μόνο σου. Είναι κανείς σπίτι? Παππού! Γεια σου, εγγονέ μου. Πού είναι οι άλλοι? Η μαμά με τη μικρή πήγαν βόλτα και ο μπαμπάς κουρεύει τον καζόν. Το σκουπιδιάρικο! Γεια σου! Γεια σου! Τι είναι αυτό? Είναι ένα δώρο για τον παπά μου. Είναι ένα σπίτι πουλιού. Το έφτιαξα μόνη μου στο μάθημα των καλλιτεχνικών. Ανυπομονώ να του το δώσω. Θα χαρεί πολύ. Γεια σου τώρα! Θέλω κι εγώ να κάνω ένα δώρο στον παπά μου. Λοιπόν, αγόρι μου, τι θα ήθελες να φτιάξεις? Δεν θέλω να με βοηθήσεις, παππού. Θα το φτιάξω όλο μόνος μου. Εντάξει, θα τελειώσω το σταυρόλεξό μου στην τραπεζαρία. Ο μικρούλης μας στεναχωρέθηκε που δεν μπορούσε να φτιάξει ένα δώρο σαν αυτό της φίλης του. Ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό για τον μπαμπά του. Παππού! Τι συμβαίνει, καλέ μου? Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμορφο για τον μπαμπά μου. Όχι όπως η φίλη μου. Έχω μια ιδέα. Να κάνουμε κάτι μαζί. Θέλεις να δοκιμάσεις πάλι? Λοιπόν, παίρνεις ένα κομμάτι χαρτιού και το διπλώνεις στη μέση και έχεις... Ένα χάρτινο αεροπλάνο. Δεν δουλεύει, παππού. Καλά, τότε ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Τι λες να πάρουμε αυτό το χαρτί, να το διπλώσουμε έτσι και έτσι? Τι είναι? Είναι ένα παιχνίδι χεριού. Δεν θα του αρέσει του μπαμπά. Το βρήκα. Δοκίμασε αυτό, αγόρι μου. Κράτα εδώ και μετά εδώ. Έτσι, μπράβο. Ένα καπέλο, παππού. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο καπέλο για τον μπαμπά. Α, δεν νομίζω ότι έχουμε ένα τόσο μεγάλο χαρτί. Το βρήκα. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Εντάξει, εξάλλου δεν μπορώ να τελειώσω το σταυρόλεξο. Το έκανα, παππού. Έκανα το δώρο για τον μπαμπά μου. Μικρούλη μου. Μπαμπά. Γεια σου, μικρούλη μου. Α, γεια σου, μπαμπά. Κοίτα, μπαμπά, σου έφτιαξα ένα ξεχωριστό δώρο. Α, τι ωραίο καράβι, μικρούλη μου. Δεν είναι καράβι, είναι καπέλο. Δεν σου αρέσει? Μου αρέσει. Είναι το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει ποτέ. Αλήθεια, το έκανες μόνος σου? Για μισό λεπτό, νομίζω πως βρήκα τη λέξη. Όχι, βέβαια. Ο μικρούλης και εγώ θα πάμε να παίξουμε τους πειρατές. Έλα, μικρούλη μου! Έλα! Το παζάρι της γειτονιάς. Είσαι καλά, μπαμπά! Καλά είμαι. Μου έπεσε το κουτί. Έχουμε πολλά πράγματα να πουλήσουμε φέτος. Να πουλήσουμε? Ναι, όλη η γειτονιά συμμετέχει. Έτσι θα πουλήσουμε κι εμείς μερικά πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε άλλο. Να έρθω κι εγώ στο παζάρι, μπαμπάκα. Νομίζω πως είναι πολύ καλή ιδέα, μικρούλη μου. Γιατί δεν πας να δεις αν υπάρχουν κάποια παιχνίδια που δεν χρειάζεσαι πια? Ο Μπόμπιρας δεν μπορούσε να αποφασίσει εύκολα ποιο παιχνίδι θα έδινε στο παζάρι. Του άρεσαν όλα, ακόμα και αυτά που δεν έπαιζε πια μαζί τους. Πώς πάει, μικρούλη μου? Θα πουλήσω αυτό. Δεν νομίζω πως κάποιος θα αγόραζε κάτι που είναι σπασμένο. Μα αν πουλήσω τα παιχνίδια μου, δεν θα μου μείνει εμένα τίποτα μετά. Δεν χρειάζεται να τα πουλήσεις όλα. Απλά αυτά που δεν παίζεις μαζί τους άλλο. Εξάλλου,
Είμαι σίγουρος πως κάπου θα έχεις κάποιο καραβάκι με το οποίο δεν παίζεις πια. Ίσως να θέλεις να αγοράσεις ένα καινούριο. Αλήθεια! Σκέφτηκε πως ήταν πολύ καλή ιδέα. Θα πουλούσε τα παιχνίδια που δεν ήθελε πια και θα τα αντάλλαζε με κάποια καινούρια. Τώρα ανυπομονούσε να έρθει η ώρα για το παζάρι. Έτοιμος, μπαμπά! Πολύ καλή δουλειά. Ας τα πάμε έξω και να ετοιμάσουμε και το τραπέζι. Έφερα το γουρουνάκι μου. Πολύ καλή ιδέα. Θα κρατήσεις τα χρήματα για να πάρεις το παιχνίδι που θέλεις. Πότε θα αγοράσω τα καινούργια μου παιχνίδια? Αγάπη μου, πρέπει να ξεφορτωθείς μερικά παλιά παιχνίδια και έτσι θα μπορείς να πάρεις τα καινούργια. Θα περπατήσουμε λίγο και θα δούμε τι πουλάνε τα άλλα παιδιά, εντάξει? Κοίτα! Έτσι δουλεύει! Μπορώ να το πάρω αυτό, μαμά? Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπορούμε να το αγοράσουμε από σένα. Όχι, δεν θέλω να το πουλήσω πια. Είσαι σίγουρος, αγάπη μου? Έχεις πολύ καιρό να παίξεις με αυτό και νωρίτερα ήθελες να το πουλήσεις. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Πες μας αν αλλάξεις γνώμη, εντάξει? Μικρούλη μου, γιατί βάζεις τα παιχνίδια σου μέσα στο κουτί? Δεν θέλω να πουλήσω τα παιχνίδια μου. Έχω μια ιδέα. Δεν πάμε μια βόλτα να δούμε τι πουλάνε και οι άλλοι? Γεια σου, μικρά μου. Τι συμβαίνει? Δεν του αρέσει και πολύ η σημερινή ημέρα. Γιατί πουλάτε λουκάνικα, κύριε? Μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα σε ένα τέτοιο παζάρι. Ακόμη και hot dogs για πεινασμένα αγοράκια που θέλουν να διασκεδάσουν. Ορίστε, αυτό θα σου κοστίσει μόνο ένα χαμόγελο. Ευχαριστώ. Βλέπεις, τελικά το παζάρι έχει πολύ πλάκα. Κοίτα, μαμά, ένα σπίτι είναι έξω. Δίκιο έχεις, έτσι φαίνεται. Ο Μπόμπιρα σκέφτηκε πως θα είχε πλάκα να κοιμηθεί έξω. Φαντάστηκε ότι θα ήταν ωραία να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια. Πολύ ωραία, μαμά. Κοίτα αυτό, καλέ μου. Θα το αγοράσω. Του άρεσε πολύ να περπατάει δίπλα στους άλλους γείτονες και να βλέπει τι πουλάνε. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τι κάνει αυτό, μαμά? Είναι ένα ηλεκτρικό ανοιχτήρι. Πατάς εδώ και ανοίγει τα τενεκεδάκια αυτόματα. Να το αγοράσουμε? Έχουμε ήδη ένα ανοιχτήρι που δουλεύει πολύ καλά. Ίσως βρούμε κάτι άλλο που να μας χρειάζεται. Κοίτα! Νομίζω πως είναι λίγο μεγάλο για σένα. Ορίστε, αυτό είναι στο δικό μου μέγεθος. Είναι όμορφο. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μαμά, κοίτα! Α, πολύ ωραίο παιχνίδι, αγάπη μου. Μπορώ να το έχω? Γιατί δεν πάμε να δούμε τι κάνει ο μπαμπάς με τα δικά μας πράγματα, προτού αγοράσουμε κάτι καινούριο? Απογοητεύτηκε που δεν μπορούσε να το πάρει. Δεν θέλω. Μα αγάπη μου, αυτό το παιχνίδι δεν θα χωρέσει καν στο κουτί σου. Ο Μπόμπιρας βρήκε ότι για να χωρέσει μέσα στο κουτί του θα έπρεπε να ξεφορτωθεί μερικά παλιά παιχνίδια με τα οποία δεν έπαιζε πια. Ο μικρούλης μας σκέφτηκε πως ακόμα κι αν δεν έπαιζε ο ίδιος με μερικά παλιά παιχνίδια, κάποιο άλλο παιδί ίσως έπαιζε μαζί τους και έτσι θα είχε χώρο για το καινούριο. Hey, τελικά μπορείς να το πάρεις? Α, αλήθεια? Ευχαριστούμε πολύ, μικρέ μου. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε το παιχνίδι σου. Δεν παίζω με αυτό πια. Ίσως μπορείς να βρεις κάτι άλλο για να παίξεις. Ορίστε. Wow! Ευχαριστώ. Κοίτα, μπαμπά. Αυτό είναι υπέροχο. Αλλά νόμιζα πως θα ήθελες να κρατήσεις τα παιχνίδια σου. Όχι όλα. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν τα βάζουμε πάλι στο τραπέζι για να τα βλέπει ο κόσμος?
τα παιχνίδια μου! Μπράβο σου, αγάπη μου! Τα πήγες περίφημα! Θα ξαναπάρουμε μέρος στο παζάρι! Μάλλον ναι! Κοίτα όλα τα πράγματα που αγόρασε η μαμά σου! Νομίζω πως πρέπει να το γιορτάσουμε! Πάμε για ένα παγωτάκι! Τι συμβαίνει, μικρούλη μου? Δεν θέλεις παγωτό? Νομίζω πως θέλει κάτι να αγοράσει πρώτα. Έχω δίκιο, αγάπη μου? Ναι! Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος που πούλησε μερικά παιχνίδια του για να πάρει το καινούριο. Do